Μπερναντινέλη Μπερνστάιν. Αυτό είναι το όνομα του νέου γιγαντιαίου κομήτη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Η διάμετρός του μέχρι και 200 χιλιόμετρα. Χωρίς να έχουμε ακριβή ακόμα μέτρηση, η απόσταση του είναι μεγάλη ακόμη. Αυτοί λοιπόν οι δύο Αμερικανοί αστρονόμοι που δώσαν και το όνομά τους ανακάλυψαν ένα γιγαντιαίο κομήτη με διάμετρο 100-200 χιλιόμετρα, δεκαπλάσια από τη συνήθη διάμετρο των γνωστών μας κομητών. Και μάζα περίπου 1000 φορές μεγαλύτερη από εκείνη ενός τυπικού κομήτη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κομήτη που έχει βρεθεί στη σύγχρονη εποχή και αναμένεται να φτάσει κοντά μας, κοντά στο ηλιακό σύστημα, στον ήλιο, το 2031, σε 10 χρόνια. Ο κομήτης προέρχεται, όπως έχουμε πει και σε άλλο θέμα, από τις χατιές του ηλιακού μας συστήματος, εκεί στο παγωμένο νέφος του Oort. Έχει μια επιμήκη τροχιά και χρειάζεται περίπου 5,5 εκατομμύρια χρόνια για να ολοκληρώσει την τροχιά του. Ανακαλύφθηκε σε ένα πλαίσιο παρατηρήσεων για ένα πρόγραμμα που λέγεται Έρευνα για τη Σκοτεινή Ενέργεια, Dark Energy Survey, και ονομάστηκε λοιπόν κομήτης Μπερναντινέλη Μπερνστάιν, EC 2014 UN 271, από το όνομα των δύο αστρονόμων του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια που τον πρωτοείδανε και τον ανακάλυψαν. Ξέρουμε ότι οι κομήτες είναι παγωμένα σώματα που εξατμίζονται όσο πλησιάζουν στον ήλιο λόγω της μεγάλης θερμότητάς του. Το ταξίδι αυτού του κομήτη που θα μας απασχολήσει υπολογίζεται ξεκίνησε σε απόσταση περίπου 40.000 αστρονομικών μονάδων. Να θυμίσουμε ότι η αστρονομική μονάδα AU, όπως γράφεται στα αγγλικά, είναι μια μονάδα που μετράει την απόσταση γης και ήλιου. Μία αστρονομική μονάδα είναι η απόσταση γης του ήλιου. Εδώ φανταστούμε τώρα 40.000 φορές αυτή η απόσταση, πόσο μακριά έρχεται. Ή αλλιώς 6 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Είναι προφανώς το μεγαλύτερο σώμα του νέφους του Oort που έχει ποτέ βρεθεί. Τον Ιούνιο του 2021 ο κομήτης είχε πλησιάσει τον ήλιο σε απόσταση 20 αστρονομικών μονάδων. Η μισή δηλαδή απόσταση την έχει κάνει, ή αλλιώς 3 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων. Και αναμένεται να φτάσει δηλαδή στο κοντινότερο στον ήλιο, στο περιήλιο δηλαδή, κοντινότερο σημείο στο άστρο μας, τον ήλιο, τον Ιανουάριο του 2031. Θα έχει πλησιάσει τότε στις 11 αστρονομικές μονάδες. Κοντά σχετικά, περίπου όσο η απόσταση Κρόνου και Ήλιου. Δεν είναι ακόμη γνωστό πόσο φωτεινός θα έχει γίνει όταν θα φτάσει στο περίλιο. Δεν προβλέπεται πάντως κατά πάσα πιθανότητα να γίνει ορατός με γυμνά μάτια από τη Γη. Αλλά θα χρειάζεται τουλάχιστον ένα καλό ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο για την παρακολούθησή του. Ο καθηγητής Γκάρι Μπερνστάιν, με τον Μπερναντινέλη που είναι μεταπτυχιακός φοιτητής του, δήλωσε: «Έχουμε το προνόμιο να έχουμε ανακαλύψει στο μεγαλύτερο κομήτη που έχει ποτέ παρατηρηθεί. Ή τουλάχιστον τον μεγαλύτερο που έχει ποτέ μελετηθεί. Ο κομήτης δεν έχει ξαναέρθει, δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το ηλιακό μας σύστημα, εδώ και τουλάχιστον 3 εκατομμύρια χρόνια. Ο κομήτης φυσικά θα παρακολουθείται στενά από τη διεθνή αστρονομική κοινότητα για να κατανοηθεί καλύτερα η σύνθεση και η προέλευσή του. Οι αστρονόμοι υποπτεύονται ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι κομήτες, ίσως και τόσο μεγάλοι στο νέφος του Oort, που δεν τους έχουμε δει, πέρα δηλαδή από τον Πλούτονα και τη ζώνη του Κάιπερ, εκεί στις σχατιές του σύμπαντος, του ηλιακού μας συστήματος. Πάντως, αυτό που διακινείται σε διάφορα site ότι έρχεται το τέλος της Γης, φαίνεται πως δεν αληθεύει, αφού δεν θα πλησιάσει καν τον ήλιο, πόσο μάλλον τη Γη. Η απόσταση 11 AU που είπαμε είναι πολύ μεγάλη για να έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα στη Γη. Αυτά, χαίρετε.